Καλημέρα! Σήμερα είναι Σάββατο και σκέφτηκα να ξεκινήσω ένα vlog. Θα δούμε αν θα είναι το vlog της ημέρας, αν θα είναι το vlog της εβδομάδας ή του Σαββατοκύριακου. Θα δείξει. Αλλά σκέφτηκα να σας δείξω τι θα φορέσω, τι φοράω σήμερα, γιατί είναι τώρα, τι ώρα είναι, είναι 10 παρα 10 το πρωί και θα πάω στο κέντρο να συναντήσω ένα φίλο μου, οπότε σκέφτηκα να σας δείξω τι φόρεσα και ακούστηκε λίγο τσιριχτό και το μακιγιάζ μου τι έκανα. Λοιπόν, θα συγχωρήσετε το χαμό που γίνεται για να σας δείξω τι φοράω. Λοιπόν, χαμός πίσω, Λόρεν εδώ. Λοιπόν, φοράω μαύρη λαπλάκωσε με λευκές λεπτομέρειες. Λοιπόν, All Star, ένα, πώς το λένε, ένα κολάν το οποίο είναι, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, έχει έτσι γραμμές, είναι πολύ ωραίο. Μία απλή μαύρη μπλούζα που πίσω είναι πιο μακριά. Τη ζακίτα μου την αγαπημένη, ένα κολλιέ, δαχτυλιδάκια και αυτό ήτανε. Δεν έχω φορέσει κάτι φοβερό γιατί απλά θα πάω για καφέ, οπότε σκέφτηκα να μην το κάνω υπερβολικό. Και στα μάτια μου έχω χρησιμοποιήσει eyeliner από Inglot και στα χείλη μου την απόχρωση 405 νομίζω. Δεν είμαι σίγουρη. Και πολύ απλό μακιγιάζ. Δεν έβαλα μάσκαρα σήμερα. Ελπίζω να μην φαίνεται. Γιατί τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιώ κάθε μέρα μάσκαρα και νιώθω τις βλεφαρίδες μου ότι δεν είναι στα καλά τους. Οπότε, λοιπόν, θα σας αφήσω και θα σας πάρω μαζί μου στο κέντρο της Αθήνας. Όλη αυτή την περιοχή. Απλά αφήστε μου comment από κάτω για να δοκιμάσω καινούργια μέρη. Κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχω σκάσει φορά από τη ζακέτα και απλά έχω σκάσει. Τώρα περιμένω και περιμένω. Λοιπόν, τώρα γυρνάω, πάω να πάρω τα μάξι. Είμαι εδώ με τον αδερφό μου. Θες να πεις γεια? Γεια σας! Και πάμε να πάρουμε το μάξι για να πάμε στη γιαγιά μας που έχουμε να δούμε καιρό και μετά θα πάω σπίτι. Αυτά. Τίποτα. Ήταν ωραία στο κέντρο, πήγα για φαγητό, πήγα για καφέ
με ένα φίλο μου που είναι από την Κίνα. Και μετά βρήκα την ξαδέρφη μου και τον αδερφό μου και πήγαμε για καφέ. Και ήταν ωραία. Φάγαμε ωραία κεφτεδάκια. Και αυτά. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι. Γύρισα σπίτι, είναι αρκετή ώρα μετά και είμαι πάνω τώρα στο δωμάτιο και θέλω να δω, θα βγω έξω το βράδυ, θα πάμε με το φίλο μου για φαγητό μαζί με κάποια άλλα άτομα και θέλω να κάνω μπάνιο, να βγάλω το make-up που είχα από πριν για να κάνω καινούργια μακιγιάζ και να δω τι θα φορέσω. Δεν έχω ιδέα, θέλω να κάνω μπάνιο, όπως νιώθω από το πρωί που βγήκα έξω, νιώθω ότι έχω γεμίσει βρωμιά από το κέντρο κάπως. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς πολλές φορές όταν το κάνετε αυτό, οπότε θέλω να κατεβάσω τον κότσο από τα μαλλιά μου και να κάνω ένα ωραίο ζεστό μπάνιο για να ανανεωθώ και τόσο ώστε να μπορέσω να φτιαχτώ. Θέλω να παίξω και... το τελευταίο διάστημα, δεν σας το έχω πει. Το τελευταίο διάστημα, γενικότερα βασικά θα το πάρω από την αρχή. Αρκετές φορές, όταν ήμουν μικρή, παίζαμε τον αδερφό μου πάρα πολύ PlayStation. Και είναι από τις αγαπημένες μου ασχολίες, όσο ήμουν μικρή, αγαπημένες μου ασχολίες. Τέλος πάντων, περνάγαμε αρκετό χρόνο παίζοντας PlayStation. Οπότε τώρα είναι ένα παιχνίδι, το Witcher, με το οποίο έχω κολλήσει, αλήθεια, κολλήσει, έχει κολλήσει. Αλλά μου αρέσει να παίζω, οπότε αυτό που θέλω να κάνω βασικά είναι να κάνω μπάνιο και μετά πάω να κατέβω κάτω, να παίξω Witcher για λίγο και μετά να ετοιμαστώ. Συνάντησα, όπως σας είπα, τον αδερφό μου και πήγαμε στη γιαγιά μου που είχαμε το καιρό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Έτσι, χάρηκα που την είδα. Είναι αρκετά μεγάλη, οπότε κάθε φορά που τη βλέπω, έτσι χαίρομαι που τη βλέπω και... όχι το παλεύει, αλλά είναι καλά, είναι χαμογελαστή. Χαίρεται όταν μας βλέπει, χαίρεται όταν μιλάει, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε κάθε μέρα να είμαστε μαζί της. Αλλά έτσι χάρηκα που την είδα και μετά αυτό γύρισα σπίτι και τώρα τι λέτε να βάλω, τι λέτε να βάλω. Δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή να μου πείτε τι θα βάλω, αλλά σκεφτόμουν να έχω να βάλω πάρα πολύ καιρό κάποιο φόρεμα. Οπότε έλεγα μήπως φόραγα κάποιο φόρεμα με μπες καλσόν ή μαύρο. Εσείς, το σκεφτόμουν τις προάλλες, έχω ένα μπες καλσόν, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαι και πολύ φαν του μπες καλσόν, δηλαδή... Είναι πολύ δύσκολο νομίζω να βρούμε το τέλειο μπες καλσόν, γιατί είτε θα είναι στην απόχρωση του δέρματός μας, είτε θα είναι λίγο πιο σκούρο ή πιο ανοιχτό, ή θα έχει, πώς το λένε, θα γυαλίζει, που θεωρώ ότι είναι απέσιο όταν γυαλίζει. Οπότε, πώς να σας βάλω εδώ. Οπότε... δεν είναι το πιο καλακευτικό, πιο καλακευτικός φωτισμός, αλλά δεν πειράζει. Οπότε ναι, το μπες καλσόν νομίζω ότι είναι ένα πολύ τρίκι θέμα. Πολύ τρίκι να βρούμε το κατάλληλο μπες καλσόν, το οποίο θα μας ταιριάζει. Αλλά ναι, γι' αυτό μήπως σκέφτομαι να βάλω ένα μαύρο καλσόν και να βάλω ένα φορεματάκι. Δεν ξέρω ποιο. Τώρα τα θυμήθηκα. Αυτό που δεν σας είπα είναι ότι πήγαμε για φαγητό με την ξαδέρφη μου και τον αδερφό μου. Πήγαμε στο Rock and Balls και το φαγητό ήταν έτσι ωραίο. Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο ακριβό από ότι στην πραγματικότητα άξιζε το φαγητό. Αλλά σαν περιβάλλον μου άρεσε. Ενώ γενικά δεν μου αρέσουν οι τόσο μεγάλοι χώροι, γιατί το συγκεκριμένο μαγαζί είναι στην πλατεία Αγίας Ειρήνης και είναι αρκετά μεγάλο. Χαίρομαι που είναι ένα τόσο μεγάλο μαγαζί για... Νομίζω είναι 2 χρόνια, 3, συνεχίζει και υπάρχει και έχει κόσμος και πηγαίνει κόσμος και έτσι δουλεύει, χαίρομαι πάρα πολύ και δεν τα προτιμώ αυτά τα μαγαζιά, αλλά πήγα και μου άρεσε, το περιβάλλον μου άρεσε, το φαγητό μου άρεσε, λίγο οι τιμές νομίζω ότι ήταν υπερβολικές, δεν ξέρω κιόλας, δεν ξέρω, έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που... Δεν μπορούμε να κρίνουμε ακριβώς τι είναι ακριβό και τι δεν είναι, γιατί πάντα σκεφτόμαστε, α, αυτό είναι ακριβό και δεν θα το θέλω. Αλλά μετά είναι και τι δουλειά έχει πέσει από πίσω για να φτιαχτεί αυτό το προϊόν. Δηλαδή, για να φάω εγώ κάποια κεφτεδάκια, κάποιος άνθρωπος έχει δουλέψει για να τα παράγει αυτά. Οπότε, δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Ναι.
Αλλά αυτά. Και απλά τώρα θα προσπαθήσω να βρω τι θα βάλω το βράδυ. Λοιπόν, και πάλι εδώ μετά από ώρα. Δυστυχώς δεν μπορείτε να δείτε καλά με αυτό το φωτισμό το μακιγιάζ μου, αλλά έχω χρησιμοποιήσει το eyeliner της Inglot. Έχω χρησιμοποιήσει την σκιά της MAC, την απόχρωση Moveless και το Omega την σκιά από MAC Omega εδώ πέρα. Και έχω χρησιμοποιήσει για foundation το Infallible της L'Oreal μαζί με το Leriant από την La Roche-Posay. Και δεν έχω βάλει ακόμα κάτι στα χείλη μου, θα βάλω σε λίγο. Θέλω να σας δείξω το outfit, γιατί τελικά το άλλαξα τελείως. Έχω φορέσει το συγκεκριμένο, πώς το λένε, πουκάμισο, το οποίο όμως έχει αυτά εδώ πέρα, δεν είναι τρουκς, είναι σαν καρφάκια. Μία μαύρη μπλούζα, η οποία το ύφασμά της είναι σαν leather, και ένα μαύρο παντελόνι. Δεν έκανα τελικά κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με με το ντύσιμό μου, γιατί το μέρος δεν είναι τόσο καλό όσο πιστεύω ότι είναι. Οπότε, φόρεσα αυτά, θα φορέσω τα παπουτσάκια μου, κάτι παπούτσια από Ζάρα, και νομίζω πως είμαι έτοιμη, καλύτερα εδώ, είμαι έτοιμη να φύγω. Οπότε, θα σας αφήσω εδώ πέρα και θα τα πούμε σύντομα. Φιλιά! Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο προϊόν, γιατί σας έχω πάρα πολύ καλά νέα. Αν θέλετε, μπορείτε να κερδίσετε 5 από εσάς από ένα Master Sculpt από τη Maybelline. Είμαι πολύ τυχερή που μπορώ να κάνω ένα τέτοιο διαγωνισμό στο κανάλι μου και 5 από εσάς να κερδίσετε το συγκεκριμένο προϊόν. Θα σας έχω όλες τις πληροφορίες του πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο description box από κάτω, οπότε μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά και να δείτε πώς μπορείτε κι εσείς να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε το συγκεκριμένο δωράκι.